Σκόμου και τον Ιωτό Κοζάνης. Καλωσορίζω τον Νιλ Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών και υποψήφιο δήμαρχο τον Γιώργο Δασταμάνη. Γιώργο, καλωσόρισες. Γιώργο, καλωσόρισες στην Κοζάνη και όπως διαπιστώνεις βρίσκεσαι σε έναν οικείο χώρο, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε η Κοζάνη είναι ίσως η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη δίπλα στα Γρεβενά. Από Γρεβενιώτες, αποτελούμε από Γρεβενιώτες. Όλοι εμείς που η ταυτότητά μας γράφει τόπος γέννησης κάπου χωριό του νομού Γρεβενών και συνεχίζουμε μέχρι σήμερα να έχουμε τις σχέσεις και παρτίδες στα χωριά μας και να συνεχίζουμε πολλοί από εμάς που παρευρισκόμαστε σήμερα εδώ να ψηφίζουμε στα χωριά μας. Μαζί με τον Γιώργο καλωσορίζω και όλους τους υποψηφίους που κάνουν τον κόπο και τον ακολουθούσαν και βρίσκονται σήμερα ανάμεσά μας. Για αυτούς που γνωρίζουν τα πράγματα από την Κοζάνη θα ξέρουν ακριβώς τι γίνεται. Για τους υπόλοιπους που δεν ξέρουν τι γίνεται, ίσως σήμερα να έχουν εκπλαγεί έτσι με αυτό που σημαίνει εδώ πέρα, με τον κόσμο που έχει μαζευτεί. Εγώ πάλι θεωρώ ότι είναι λίγος ο κόσμος, γιατί οι Γρεβενιώτες στην Κοζάνη κοντεύουν τις 10.000 περίπου. Και μην σας φαίνεται καθόλου παράξενο. Εμείς, σαν Σύλλογος Γρεβενιωτών, προσπαθούμε να διατηρήσουμε τους δεσμούς με την γενέτερά μας, με τα χωριά μας, να διατηρήσουμε τους δεσμούς μας με το Δήμο Γρεβενών και αυτός είναι και ο λόγος που παραμένουμε έτσι να θέλουμε να είμαστε συνδεδεμένοι με τα Γρεβενά, να έχουμε τα δικαιώματά μας ακόμα στα Γρεβενά, να ψηφίζουμε εκεί. Μας ενδιαφέρει για το τι γίνεται στα Γρεβενά. Θέλουμε να έχουμε και λόγο για το τι γίνεται στα Γρεβενά και εκείνο που θέλω εγώ να εκφράσω και προς τον υποψήφιο δήμαρχο και προς τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, με όποια θα είναι η σύνθεση την άλλη μέρα, να ξέρετε ότι η Γρεβενιώτικη κοινότητα της Κοζάνης είναι δίπλα σας. Θέλουμε να βοηθήσουμε, θέλουμε να προσφέρουμε ό,τι είναι δυνατόν να μπορέσουμε να ανεβάσουμε και να αναδείξουμε τον τόπο μας. Φίλε Γιώργο, θέλω να ξέρεις ότι εμείς θα είμαστε αρρωγοί στην όποια προσπάθεια θα γίνει στο μέλλον. Εύχομαι να πάει καλά ο συνδυασμός, από ό,τι βλέπω θα πάει πολύ καλά, καλή επιτυχία και αν είναι το καλό, λοιπόν, θα είσαι ο αυριανός δήμαρχος, να ξέρεις ότι εμείς εδώ πέρα όλη αυτή έτσι, η γρεβενιώτικη κοινότητα που έχουμε και μια άλλη ιδιαιτερότητα, έτσι. Όλοι είμαστε από κάποιο χωριό του νομού Γρεβενών. Που σημαίνει ότι όλοι μαζί, από όλα τα χωριά, από όλη την περιοχή, από όλες τις άκρες, από όλες τις βουνοκορφές του νομού Γρεβενών, συσπυρωνόμαστε εδώ πέρα. Συσπυρωνόμαστε σχεδόν εδώ του Σύλλογου Γρεβενιωτών Κοζάνης στον Εμιλιανό. Εμείς προσπαθούμε, όπως είπα, να κρατήσουμε ψηλά τη σημαία των Γρεβενών στην Κοζάνη. Και αυτό κάνουμε μέσα από τις δραστηριότητες του Συλλόγου μας. Είτε αυτές είναι πολιτιστικές, είτε είναι κοινωνικές ή οτιδήποτε έτσι άλλες τέτοιες εκδηλώσεις. Δεν θέλω όμως να μονοπολίσω τη συγκέντρωση εγώ. Δίνω το λόγο στον Γιώργο για να μας πει τις λεπτομέρειες, να μας λύσει τυχόν απορίες, ώστε όταν θα φτάσουμε μπροστά στην κάλπη να είμαστε πιο ξεκάθαροι για το τι θέλουμε να κάνουμε. Γιώργο, λίγα λόγια για μένα. Είμαι ο Βασίλης Αποστόλου από τον Έξαρχο. Διευθύντης αντάσταλος για να πάθω έλεγχο. Γραμματέας του Σύλλογου Γρεβενιωτών επί τρεις ετίες και τώρα είμαι αντιπρόεδρος του Σύλλογου. Καλωσορίζω και εγώ τον αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, τον Γιώργο τον Δασταμάνη, έναν έντιμο Γρεβενιώτη. Εμείς οι Γρεβενιώτες έχουμε μέσα μας την εκκοιμότητα και την εργατικότητα. Αυτά τα δύο στοιχεία πάντα μας ακολουθούν σε όλες τις δράσεις μας. Επίσης,
Όσο Ρεβενιώτης της Κοζάνης αγαπάμε τα Γραδενά, αγαπάμε τα Γραδενά γιατί, όχι μόνο γιατί γεννηθήκαμε εκεί και ψηφίζουμε εκεί και ψηφίζουμε εκεί και εμείς και η οικογένειά μας όλοι δεν θέλουμε να ψηφίσουμε κάπου εδώ. Αγαπάμε τα Γραδενά γιατί είναι ένας χαρισματικός τόπος, έχει τα θρησκευτικά μνημεία, έχει τη Μονή της Ζάμπαντας, έχει τη Μονή της Βουνάσας, έχει στο δώσο χώρο τη Μονή της Μονοπροφέσεως του Σωτήρος, έχει τα πέτρινα, τα γεφύρια και τώρα τελευταία μπήκε στο κατάλογο και το γεφύρι του κέντρου Ρεβενών που και αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή γιατί κινδυνεύει να καταστραφεί. Έχει το Εθνικό Χειρονομικό Κέντρο που έγινε παγκοσμίως γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Έχει τα παραδοσιακά εδέσματα, τη Σουβλιμάδα. Και όπως δεν ξέρετε τι είναι η Σουβλιμάδα, είναι το κεβάπ. Σουβλιμάδα έσκυβαινε στον Έξαρχο και στα χωριά των Βετζίων. Έχει όλα αυτά τα καλά, έχει τα μανιτάρια. Όλα αυτά θέλονται καινούργια, η όποια δημοτική αρχή επιλεγεί, να τα προσέξει ιδιαίτερα και να τα προβάλλει για να αποτελέσει και όπως αποτελεί σήμερα ένα τουριστικό προορισμό. Κύριε Σταμάτη, σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Κοντά στους Ρεβενιώτες της Κοζάνης βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης ο υποψήφιος Δήμαρχος Ρεβενών κ. Γιώργος Δασταμάνης. Τον κ. Δασταμάνη συνόδευα μέλη του Συνδυασμού Ρεβενά συμμετέχουν ενεργά. Σε μια κατάμεστη αίθουσα στο Κοβεντάριο, ο κ. Δασταμάνης παρουσίασε τις θέσεις του προγράμματός του για την επόμενη μέρα στο Δήμο. Τόνισε τη βασική αρχή του συνδυασμού για απόλυτη διαφάνεια σε όλες τις δομές του Δήμου. Οι Ρεβενιώτες της Κοζάνης ευχαρίστησαν τον Γιώργο Δασταμάνη για τη συνεχή στήριξη που τους παρήχε από τη θέση του Περιφερειάρχη Ρεβενών. Ο ίδιος Δήμαρχος ευχαρίστησε τον κόσμο τόσο για την υποδοχή που το επιφύλαξαν όσο και για την ενεργή συμμετοχή στην εκδήλωση. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε ένα ιδιαίτερα θερμό και φιλικό περιβάλλον, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά το θετικό κλίμα που επικρατεί για τον συνδυασμό του.